Τελεία, ήρθε να δώσει η σεξ την αιώνια διαμάχη εναντίον του XRP με ένα τελικό πρόστιμο 125 εκατομμυρίων και εννοείται τη λήξη όλη αυτή τη παροδία όλων αυτών των ετών, αφήνοντα πλέον το XRP να ανασάνει. Να δούμε αν θα ανασάνει και από τα bots τα οποία τρέχουν όλο αυτό το διάστημα βάση των εξελίξεων αλλά και όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν μέσα στα live με το Βασίλη και αυτά τα οποία είδαμε όλοι μαζί. Μπορείτε να ανατρέξετε εννοείται και να τα δείτε εν συνεχεία μετά από αυτό το βίντεο. Μην ξεχάσετε να πατήσετε like, subscribe, το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις διότι αυτό το οποίο θα πούμε σήμερα, αυτό το οποίο θα δείξουμε δεν είναι μόνο οι εξελίξεις αλλά και τα νέα τα οποία έχουμε μπροστά μας και το πώς όμως θα μπορούσαμε να κινηθούμε βάσει του bitcoin, τι θα μπορούσε να συμβεί από εδώ και πέρα και το πλήρε πλάνο εννοείται ότι θα μπορούσα να κάνω από εδώ και στο εξή χωρίς αυτό προφανώς να είναι καμία οικονομική συμβουλή. Πάμε λοιπόν να δούμε το τι πραγματικά συμβαίνει, πάμε να δούμε το τι έχουμε Α, μέσα στις αγορές αλλά και τα νέα. Σε πρώτη φάση λοιπόν έχουμε ε, την τρελή αυτή ανακοίνωση της ε, SEC με τα 125 εκατομμύρια πέναλτι ως μια τελική νίκη πλέον για το XRP και εννοείται το αρκετά μεγάλο pump το οποίο είδαμε χθες το βράδυ με την επιστροφή του XRP στα επίπεδα των 0,60 και προφανώς στη σταθερή πορεία τώρα το τι θα γίνει από εδώ και πέρα και το πως θα εξελιχθεί καλό θα ήταν εννοείται Uh, να μπούμε και στο weekly chart να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει εδώ πέρα διότι το XRP βρίσκεται σε δύο massive resistance points τα οποία uh, θα μπορούσαν να έχουν ένα πιθανό breakout ίσως και μέχρι τον Δεκέμβρη γιατί πάρα πολύ εξηγηθένει όλο αυτό το πράγμα uh, και θα μπορούσαμε να βρισκόμαστε σε αυτά εδώ τα επίπεδα για ακόμη μια φορά εάν και εφόσον δεν κάνει κάποιο πιθανό breakout το XRP στη συγκεκριμένη φάση. Αυτό που παρατηρούμε στο weekly chart σίγουρα είναι ότι βρισκόμαστε σε overbought σημεία σίγουρα για την στο στην οπότε θα μπορούσε να υπάρξει ένα ακόμα reversal για ανωδική κίνηση αργότερα ενώ παρατηρούμε το momentum wave άρχισε να μας δίνει μια θετική εξέλιξη των πραγμάτων μετά από μια καθοδική τάση των momentum αλλά και της του ε, curve της καμπύλης, ουσιαστικά που προκάλεσε το green money flow το pump το οποίο έρχεται ίσως να δώσει ένα πιθανό breakout price reversal και αν όντρες τιμές ίσως στα 0.94% σε δεύτερο χρόνο κατά το Μάρτιο, ίσως εάν και εφόσον όλο αυτό δεν καταλήξει να κάνει consolidation σε αυτά τα επίπεδα, κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή. Κατεβαίνοντας όμως στα μικρότερα time frames αυτό που παρατηρούμε είναι ότι η θετική εξέλιξη των πραγμάτων ήρθε να δώσει το bounce και τα επίπεδα τα οποία θα μπορούσε να δει το XRP εάν και εφόσον μπορούσε να κρατήσει το 0.382 θα ήταν μέχρι και τα 0.93, κάτι το οποίο α, δεν ξέρω κατά πόσο θα έρθει στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Και εννοείται με την είδηση της Morgan Stanley πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι α, πλέον μπορεί να κάνει offer Bitcoin ETF στους πελάτες της, το οποίο είναι ένα θετικό και bullish α, news σίγουρα για το α, Bitcoin, το οποίο θα μπορούσε προφανώ να μα δώσει κάποια θετική εξέλιξη των πραγμάτων από εδώ και πέρα. Παρ' αυτά, εχθέ το βράδυ έκανε ένα αρκετά καλό dump πάλι στα 54. Θα δούμε προφανώ και το τι θα απεχθεί. Η ανακοίνωση ότι ο Τραμπ με την Καμάλα Χάρη είναι πλέον στο 50-50. Έχουν δηλαδή τι πολιτείε σπίτι τη σχεδόν και βλέπουμε και το διάγραμμα εδώ πέρα. Έτσι, 50-50-49-49. Βλέπετε εδώ το forecast, κάτι που ουσιαστικά δίνει και μια θετική εξέλιξη των πραγμάτων γιατί η Καμάλα Χάρις είχε ξεπεράσει σε κάποια φάση τον Τραμπ. Τώρα παρατηρούμε ότι είναι 50-50 η όλη κίνηση. Από εδώ και πέρα αυτό που σίγουρα θέλουμε να δούμε είναι το γεγονός ότι σε αυτά τα επίπεδα του bitcoin οι φάλαινες άρχισαν να κάνουν accumulation και ακόμη μια φορά άρχισαν πάλι να μαζεύουν BTC οπότε είναι μια θετική εξέλιξη των πραγμάτων ότι εφόσον υπάρχει accumulation σίγουρα είναι ένας θετικό παράγοντας αλλά και βάση της Δευτέρας που ανακοινώσαμε ότι υπάρχει buy signal θα το ξαναναφέρουμε και θα δούμε το τι συμβαίνει στο hash ribbons ένα πάρα πολύ σημαντικό indicator που όλα αυτά τα χρόνια μας συνοδεύει ενώ για ακόμη μια φορά μετά το 17 που είδαμε στο Extreme Fear Uh, του Fear and Greed Index, αυτή τη φορά βρισκόμαστε στο 20. Πάμε λοιπόν να δούμε και το chart. Στο max βλέπουμε ότι έχουμε πιάσει ένα τρομερό buy zone, χωρίς αυτό προφανώς να είναι καμία οικονομική συμβουλή, αλλά είναι buy zone uh, για μένα στο 17, οριακά θα έπρεπε να βρεθούμε τουλάχιστον στο 15. Για μένα τα πιο σημαντικά επίπεδα είναι uh, ανάμεσα στο 20 και το 10 ως buy zone, οπότε θα μπορούσαμε να ξαναβρεθούμε σε αυτό το επίπεδο. Θα δούμε και τι μας λένε τα charts ώστε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία και να δούμε αν θα μπορούσαμε να βρεθούμε για ακόμη μια φορά και ποιο είναι το πλάνο μου σχετικά με όλο αυτό. Αλλά και το γεγονός ότι τα overbought σημεία για πωλήσει είναι μεταξύ του 87 με το 90, είναι αυτά τα σημεία στα οποία εγώ προσωπικά θα επέλεγα για πωλήσει από εδώ και πέρα. Το είδαμε αυτό. Μιλήσαμε για την πώληση, μιλήσαμε για την πώληση και των altcoins μετά από 15 μέρες Κάτι το οποίο όποιο το έκανε. Χωρίς αυτό προφανώς να είναι καμία οικονομική συμβουλή, πέτυχε πάρα πολλά όταν το αναφέραμε, και στα έλεγα και στα lives, αλλά και σε σχετικά βίντεο στα οποία έχω ορίσει και έχω πει ότι με το που δούμε 90, είδαμε το 92 για την ακρίβεια, ε, τότε θα έχουμε μια πάρα πολύ ε, καλή ευκαιρία μετά από 15 μέρες για ξεφόρτωμα των altcoins και πράγματι τα altcoins δεν απέδωσαν. Πολύ ωραία εδώ πέρα, ίσως double bottom, αύριο θα δούμε λογικά θετική εξέλιξη των πραγμάτων αν το bitcoin κρατήσει στα επίπεδα τα οποία θα αναφέρουμε σήμερα. Ενώ μετά από τρεις μέρες είχαμε και μία, ένα inflow αρκετά καλό inflow με την BlackRock να συνεχίζει τις αγορές της στο BTC ETF ενώ το Ethereum ETF είχε αρνητική εξέλιξη χθες στις 7 του Αυγούστου πώληση για ακόμη μια φορά. Ε, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα σχετικό outflow project εδώ πέρα, λίγες κινήσεις αγοραστικής δύναμης, η μοναδική που αγοράζει είναι προφανώς η BlackRock ε, αρκετά μεγάλα ποσά σχετικά με τους υπόλοιπους αλλά μικρά για την τσέπη της BlackRock οπότε θα έπρεπε να δούμε ένα, ένα πολύ καλό inflow αν θέλουμε να πιστεύουμε ότι το Ethereum θα μπορέσει να ανέβει σε ανώτερες τιμές. Μην ξεχνάτε ότι η προσφορά του Trade Cup στα 1400 θα λήξει πάρα πολύ σύντομα, οπότε από την τιμή των 1800 που βρίσκεται στα 1400 αυτή τη στιγμή θα ανέβει τις επόμενες ημέρες, οπότε ε, μπορείτε να βρείτε το, στο pin comment section από κάτω, εννοείται το πώς μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας για τον κύκλο του Σεπτέμβρη πάνω από 50 ώρες μαθημάτων από του τους πιο δυνατούς αναλυτές αλλά και άτομα τα οποία μπορούν να σας δείξουν το πώς να τρεϊντάρετε από το μηδέν κρύπτο ε, και όχι μόνο πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με τεχνολογία των κρυπτονομισμάτων τα πάντα όλα εκεί πέρα πάνω από 50 ώρες μαθημάτων live μαθημάτων με trading από το μηδέν με wallet, securities, οτιδήποτε θέλετε να κάνετε οτιδήποτε θέλετε να μάθετε πάνω στο κομμάτι των κρυπτονομισμάτων από το μηδέν επαναλαμβάνω και εννοείται record για να μπορείτε να τα ξαναδείτε σε περίπτωση που χάσατε το session. Παρ' όλα αυτά, είμαστε εκεί με την πιο εξελιγμένη πλατφόρμα η οποία έρχεται πάρα πολύ σύντομα για το hub πάνω στο κομμάτι τη εκπαίδευση. Μία από τι καλύτερε ακαδημίε πανευρωπαϊκά αυτή τη στιγμή. Και αυτό το οποίο κάναμε ήταν να το ενφέρουμε εννοείται Ελλάδα και να μπορείτε να το έχετε και εσεί να έχετε πρόσβαση για μια πάρα πολύ χαμηλή τιμή, εξωφρενικά χαμηλή τιμή, με την οποία μπορείτε να επιβαστείτε σε αυτό το πλοίο το οποίο ονομάζεται Trade Hub, που σκοπό έχει να χτίσει το καλύτερο community αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα από τους top traders. Λοιπόν, πάμε ε, λίγο να δούμε το τι συμβαίνει σχετικά με τον BTC. Ε, το BTC βρίσκεται σε επίπεδα τα οποία είναι πάρα πολύ καλά αυτή τη στιγμή. Εγώ να πω την αλήθεια περίμενα ένα μεγαλύτερο dump, λυπάμαι που δεν ήρθε αυτό το dump και ο λόγος για τον οποίο λυπάμαι που δεν ήρθε αυτό το dump είναι γιατί η αγορά για ακόμη μια φορά απέδειξε πως δεν θέλει τους retailers να επιβιβαστούν. Εντάξει δεν θέλει τους retailers να επιβιβαστούν, δεν θέλει αυτούς που έχουν το χρήμα και περιμένουν στα χαμηλότερα σημεία οπότε ήρθε να σκουπίσει την αγορά για ακόμη μια φορά νωρίτερα. Οπότε δεν έγινε το επιθυμητό και ο περισσότερος κόσμος έμεινε πραγματικά on the side αυτοί οι οποίοι περιμέναν και θεωρούσαν τον bitcoin ακριβό στις 65-67.000 δεν έκανε τη χάρη έφτασε στα περίπου 49.000-48.800 σε κάποια ανταλλακτήρια και από εκεί και πέρα η τιμή γύρισε προς την ανωδική πορεία βλέπουμε ότι ακόμα υπάρχει το καθοδικό momentum στο monthly chart, το Gravestone Doge, το οποίο ήρθε να δώσει την πληρωμή του, τουλάχιστον σε αυτό το μήνα, στο δίμηνο ε, chart, κάτι το οποίο ε, ίσως να μην έχει τελειώσει ακόμα, το Gravestone Dodge έχει την τάση να προκαλεί πολύ μεγαλύτερα downtrends, παρόλα αυτά ε, είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να θεωρηθεί και αρκετό, έτσι. Αυτό θα μας το δείξουν τα μικρότερα time frames, πάρα πολύ ωραίο two-week chart, το οποίο ε, θα μπορούσε, θα μπορούσε να μας κάνει το Price Reversal και να δώσει ανώτερες τιμές καθώς παρατηρούμε ότι και το 50 επίπεδο της Williams R θα μπορούσε να είναι ένας παράγοντας ανασταλτικός για το BTC και η RSI θα μπορούσε να μας κάνει ένα πιθανό Price Reversal στο επόμενο διβδόματο δηλαδή μιλάμε για έναν Αύγουστο ίσως στο τέλος του με μια θετική τέλος πάντων απόλυξη των πραγμάτων. Τώρα αυτό το οποίο έχουμε σίγουρα είναι το γεγονός ότι κρατάμε σε επίπεδα ανωδικά, σε επίπεδα τα οποία ήρθαν να σκουπίσουν την αγορά στα 49.000 δολάρια και το full πλάνο για μένα αυτή τη στιγμή είναι προφανώς το ότι αν θέλαμε να δούμε και ένα altcoin season αυτό που θα έπρεπε να συμβεί είναι να ξεπεράσει το BTC τα 70.000 επιβεβαιωμένα πλέον και εννοείται να σταθεί άνωθεν αυτόν. Κάτι ε, τέτοιο δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Είμαστε σε αρκετά χαμηλά επίπεδα. Θα πρέπει να δούμε πρώτα την εξέλιξη των πραγμάτων στι 60.500, διότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό επίπεδο ε, και θα δούμε και πώ ορίζεται αυτό. Ε, ενώ το descending broadening wedge θυμίζει μια ε, πολύ όμορφη εικόνα ε, ουσιαστικά. Του συγκεκριμένου Black Swan event του οποίου είχε συμβεί το 2020 και θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο παρόμοια η εξέλιξη των πραγμάτων, breakdown, κατώτερες τιμέ, price reversal. Και εννοείται είδαμε την σταδιακή ουσιαστικά βασανιστική κίνηση προς την ανωδική πορεία η οποία έρθα να δώσει πολύ ανώτερες τιμέ. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί και εδώ. Παρ' όλα αυτά, είχαμε ένα πάρα πολύ γρήγορο reversal κερί το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει σύγχυση. Θα αναφερθώ ακριβώς για το συγκεκριμένο ε, κερί. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο Hammer Universal κερί το οποίο θα μπορούσε να έχει θετική εξέλιξη των πραγμάτων εάν και εφόσον το συγκεκριμένο weekly chart κρατήσει σε αυτά τα επίπεδα. Παρόλα αυτά βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ακόμη τουλάχιστον ε, θετική εξέλιξη των πραγμάτων για ε, το momentum που σημαίνει ότι θα μπορούσαν οι επόμενες μία-δύο εβδομάδες ίσως να μας κρατήσουνε και σε αυτά τα επίπεδα, αν έχουν τη δύναμη να μας κρατήσουν σε αυτά τα επίπεδα. Κάτι το οποίο θα κουράσει πάρα μα πάρα πολύ. Στη φάση αυτή είδαμε ότι στην RSI υπήρξε ένα ακόμα reject, breakdown, double bottom σενάριο. Δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να σπάσει το συγκεκριμένο double bottom και να βρεθεί σε κατώτερες τιμές. Ενώ έχουμε πάρα πολύ ωραίες bullish divergence στην Williams R στο 5 day chart πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξει το αρνητικό momentum το οποίο συναντάμε στο casting RSI ενώ βλέπουμε πάρα πολύ ωραίες ενδείξεις σε αυτά τα σημεία για Bullish Divergence, πιθανό Price Reversal και μέχρι και τις 23 περίπου με 28 του Αυγούστου να υπάρξει crossover των VWAPS για πολύ ανώτερες τιμές εάν και εφόσον δοθεί αυτή η πίεση στην οποία θα μπορέσουν να συντελέσουν λογικά τα μικρότερα time frames για να μπορέσουμε να δούμε προφανώς και τις ανώτερες αυτές τιμές τις οποίες αναφέρουμε και τις τιμές τις οποίες πρόκειται να αποκαλύψω πάρα πολύ σύντομα. Το 3 day chart δείχνει πάρα πολύ τρίκι σε πολλές περιπτώσεις καθώς είδαμε ότι υπάρχουν bullish divergence στο συγκεκριμένο επίπεδο είχε γίνει το breakout με τη συγκεκριμένη κίνηση Price Reversal Confirmation και αυτή τη στιγμή θα μπορούσαμε να δούμε τις ανώτερες τιμές κάτι το οποίο απασχολεί πάρα πολύ ήταν η αρνητική εξέλιξη των πραγμάτων ένα πάρα πολύ κακό τριήμερο chart ως προς τα Momentum Waves αλλά και την καθοδική αυτή κίνηση την οποία δίνει το Money Flow που σημαίνει ότι αυτά τα δύο παιδιά έρχονται σε αντιπαράθεση και εδώ είναι αυτό που με μπερδεύει λίγο. Θα αναφερθώ όμω στα επίπεδα τα οποία κοιτάζω στη συγκεκριμένη φάση, διότι μόνο τα μικρότερα time frames θα μπορούσαν να μα δώσουν κάτι τέτοιο. Τώρα, πάνω σε αυτό το θέμα, ε, χαίρομαι πάρα πολύ που κράτησε το συγκεκριμένο εδώ επίπεδο, το συγκεκριμένο order block. Αν θέλω να δω αν είμαι investor, εννοείται ήταν τρελό buy signal. Καθώ παρατηρούμε και από την hash ribbons ότι Uh, το accumulation το οποίο είχε δοθεί μέρες πριν ήρθε να συνεχίσει με το dump το οποίο παρατηρούμε σε κάθε περίπτωση uh, ίσως μετά από buy, ένα buy signal και price reversal για ανωδικές τιμές οπότε αυτό είναι ένα πάρα πολύ θετικό uh, σημείο μετά το capitulation των miners, το accumulation phase ουσιαστικά των uh, bulls, το dump το οποίο δίνεται σε πάρα πολλές περιπτώσεις μετά από ένα buy signal και η θετική εξέλιξη των πραγμάτων από εκεί και πέρα. Οπότε θα μπορούσαμε, θα μπορούσαμε με μια τέτοια τέτοιου είδους κίνηση και κάτι το οποίο θέλω να ορίσω είναι ότι βάσει των συγκεκριμένων FIB επίπεδων αν ήθελα να θεωρούμε πλέον bullish τότε τα 83-963 είναι ένα επίπεδο το οποίο θα μπορούσαμε να κοιτάζουμε από εδώ και στο εξή ίσως και μέχρι τα 96.000 δολάρια αν βασιζόμουν καθαρά και μόνο στα επίπεδα των Fibonacci. Οπότε αν ήθελα να δω κάτι τέτοιο τότε θα στόχευα με το συγκεκριμένο Bison το οποίο χτυπήσαμε τις ανώτερες αυτές τιμέ. αλλά θα πρέπει να δούμε και το τι συμβαίνει στα μικρότερα time frames αυτή τη στιγμή πάρα πολύ ωραίο bully στη δικό momentum για το price reversal ουσιαστικά της στοκάστηκα RSI αλλά και την κίνηση προς την ανωδική πορεία του chart ως προς τη William Sarr αλλά και τις divergence τις οποίες δόθηκαν σε αυτά τα σημεία για να μπορέσει να δοθεί ανώτερη κίνηση ενώ έχουμε πάρα πολύ ωραίο momentum green dot στο συγκεκριμένο επίπεδο θα μπορούσε να γίνει ένα ακόμα reversal τώρα όλα τίθενται εδώ το τι θα μπορούσε να συμβεί έχει να κάνει καθαρά και μόνο με αυτά τα επίπεδα τα οποία να πω την αλήθεια είναι λίγο εξωφρενικά διότι αν φτάσουμε ακόμα και στις 60.900 θα μπορούσαμε να έχουμε ένα price reversal και κατώτερες τιμές ίσω μέχρι και τα 39.000 δολάρια, δηλαδή η περιοχή μεταξύ α, των 44.691 αλλά και 39.582 θα τολμήσω να τη βάλω σε ένα πάρα πολύ ωραίο α, ουσιαστικά rectangle το οποίο θα έρθω να τραβήξω για να σας δείξω τη δυναμική της συγκεκριμένης περιοχής με τα πόσα ουσιαστικά resistance έχουμε με τα πόσα ουσιαστικά supports έχουμε αλλά και το πόσα resistance έχουμε στη συγκεκριμένη φάση οπότε είναι ένα πάρα πολύ δυνατό order block το οποίο επιβεβαιώνεται σε περίπτωση που έχουμε ανωδική κίνηση χτυπήσουμε μέχρι και τα 60.800 και υπάρξει το πιθανό price reversal για ακόμα ένα dump Ωραία. αυτή είναι η αρνητική εξέλιξη των πραγμάτων αν δηλαδή συγκεντρωθείτε σε αυτήν εδώ την περιοχή και καταλάβετε ότι το 60.000 περίπου 800 είναι το πιο σημαντικό επίπεδο το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να περάσουμε και να κρατήσουμε μάλιστα άνωθεν αυτό τον τιμόν τότε σίγουρα θα μπορούσαμε να μιλάμε για ανώτερες τιμέ και πολύ ωραία εξέλιξη των πραγμάτων σε αυτή τη συνθήκη. Αν πάλι υπήρχε ένα φόρτωμα των shorters για καθοδική κίνηση τότε σίγουρα θα επέλεγα το σορτάρισμα από αυτά εδώ τα επίπεδα με κατώτερη κίνηση μέχρι και εδώ. Το τι θα μπορούσε τώρα να συμβεί σχετικά με τα τετράωρα time frames είναι κάτι το οποίο μπορεί να προκαλεί και απορία διότι αυτό, για αυτό το οποίο δεν είμαι σίγουρος είναι το γεγονός ότι ναι σε κάποια σημεία δείχνει αρνητική η εξέλιξη των πραγμάτων δεν ξέρω όμως καθόλου, καθόλου αν θα μπορούσαμε να έχουμε ένα ακόμα dump στις περίπου 47.000 για να δημιουργηθεί ένα πιθανό double bottom σενάριο με ανωδική κίνηση, ένα ίσα ίσα lower low με deviation το οποίο θα μπορούσε να μας δώσει θετική εξέλιξη των πραγμάτων από εκεί και πέρα ή αν εμ, η κίνηση εδώ στα 54.500 ήταν θετική, αν θα μπορούσε να μας δώσει τις ανώτερες τιμές, πάμε λοιπόν να δούμε ποιες ανώτερες τιμές θα μπορούσε να μας δώσει, δεν φτάσαμε μέχρι το επίπεδο των 0.5 κακό αυτό οπότε για ακόμη μια φορά η αντίσταση των 60.200 με 61.600 είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας σε περίπτωση που αρχίζουμε και βλέπουμε τις ανώτερες κινήσεις σε εκείνα τα επίπεδα ωραία. πάρα πολύ ωραίο εδώ πέρα το δύο ωρο αρκετά δυνατή κίνηση προς την ανωδική πορεία ίσως θα μπορούσε να εξελιχθεί στις επόμενες ημέρες για να γυρίσουμε πάλι στο τετράωρο το οποίο τετράωρο αρχίζει να δίνει τέλο πάντων κάποια σημάδια όχι όμως κάτι τρελό θα μπορούσε κάλλιστα να υπάρξει θετική εξέλιξη των πραγμάτων και ανωδική κίνηση το ίδιο και στα 12 ώρα κάλλιστα θα μπορούσε να συνεχίσει η κίνηση προς την ανωδική πορεία το daily δείχνει extremely bullish αυτή τη φάση θα μπορούσε κάλλιστα να μας δώσει την κίνηση μέχρι και τα 60.000 700 δεν το θεωρώ παράλογο ενώ ακόμα στο 2 day chart δεν έχουμε δει το price reversal το οποίο θέλουμε παρόλα αυτά και το confirmation της RSI είναι ένας πάρα πολύ θετικό παράγοντας bullish divergence οι οποίες θα μπορούσαν να μας δώσουν ανωδική κίνηση οπότε αυτό το οποίο πρέπει να κρατήσουμε είναι τα επίπεδα των 47.000 και γιατί το λέω αυτό σε περίπτωση που υπάρξει ένα ακόμα dump το οποίο θα μπορούσε να ανακοινωθεί βάσει ενός πολέμου το οτιδήποτε άλλο για να υπάρξει συγκεκριμένη φάση και να φτάσουμε σε χαμηλότερα επίπεδα δεν πιστεύω ότι θα είναι αρκετό μέχρι τον ντάμ το οποίο ίσως έχουμε να αντιμετωπίσουμε τον Οκτώβριο παραμένω στο πλάνο του Οκτώβρη. κατά τα μέσα του Οκτώβριου έχω αρχίσει και γίνομαι πάρα πολύ σκεπτικός διότι αυτά τα οποία πρόκειται να έρθουν ίσως θα ματώσουν την αγορά και θα πάρουν μπάλα και τα κρύπτο οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό πρέπει να μείνετε Εντό εντός αυτού του πλάνου χωρίς αυτό να είναι καμία οικονομική συμβουλή πάντως πρέπει να το έχετε στο backup του μυαλού σας γιατί ακόμα και αν μπορούσαμε να δούμε τις ανώτερες τιμές και εννοείται να ξεπερνάει το bitcoin στι 77 με 81.000 -81 τότε σίγουρα τον Οκτώβρη θα φοβόμουν. Ωραία. Αλλά μέχρι τον Οκτώβριο θα μπορούσαν πράγματι να συμβούν ε, απίστευτα πράγματα, σε περίπτωση που το bitcoin ξεπεράσει τις 61.000 περίπου και κρατήσει πάνω από αυτά εδώ τα επίπεδα, τότε η εξέλιξη των πράγματων θα μπορούσε να είναι πραγματικά πίστευτη. Δηλαδή θα μπορούσαμε να έχουμε ένα τρελό run όχι μόνο για τον BTC αλλά και για πάρα πολλά altcoins εν συνεχεία. Στη φάση αυτή σίγουρα ε, παραμένω ακόμη σκεπτικός, δεν έχουμε ξεπεράσει τα επίπεδα των 60. 1800 εδώ πέρα τα οποία έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές έχω σίγουρα ένα θετικό κλίμα από εκεί και πέρα και αυτό το οποίο θα μπορούσε να συμβεί σε περίπτωση που πέφτω έξω θα ήταν να κατέβουμε σε επίπεδα όχι αυτή τη στιγμή στις 43.000, 44.000 αλλά και 39 αλλά μέχρι τις 47 αν μιλάμε για μια κίνηση τώρα η οποία θα μπορούσε να πιέσει άμεσα έτσι χωρίς να φτάσουμε στις 60. 1.060.800 πριν γίνει δηλαδή αυτό να πέσουμε σε μια κατώτερη κίνηση ίσως μέχρι τις 47.000 για να μην μπορέσουν να επιβιβαστούν όλοι αυτοί οι οποίοι περιμένουν σαν τα κοράκια στις 44.000 για ακόμη μια φορά. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο αυτό το επιπεδο έως 48-49.000 για να γίνουν ουσιαστικά όλοι αυτοί οι fake επέμβαση να μαζέψουν μόνο αυτοί που πρέπει για να μπορέσουν να επιβιβαστούν σε αυτό το πάρα πολύ ωραίο πλοίο το οποίο θα μπορούσε το επόμενο δίμηνο να μα οδηγήσει σε ανώτερε τιμέ. Οπότε είναι κάτι θετικό αυτό. Το αν προβλέψαμε ή όχι τι συγκεκριμένε κινήσεις κινήσει και τα συναφή μήνε πριν, νομίζω είναι επιβεβαιωμένο και από τον Crypto Face, ο μεγαλύτερο crypto trader αυτή τη στιγμή παγκοσμίω σε live trading. Με ένα πάρα πολύ ωραίο κασάου τι προηγούμενε ημέρε, γύρω στα 1,1 εκατομμύρια τα οποία έκανε. Μιλάει για μένα ω μέση, εντάξει, αστείο, όπω και να έχει. Ε, αυτό το οποίο πρέπει να δούμε είναι η συγκεκριμένη συνέντευξη την οποία του είχα κάνει ένα μήνα πριν. Είχα προβλέψει την κίνηση και ήρθε προφανώς να αποδεχθεί ότι α, κάλεσα το Bitcoin Top κάποιε εβδομάδε πριν. Και είπα το ότι θα μπορούσε να συμβεί στη συγκεκριμένη συνέντευξη την οποία μπορείτε να δείτε στο YouTube και την οποία μπορώ να ανεβάσω κιόλα για να μπορέσετε να δείτε τι πραγματικά είπαμε μαζί. Ελπίζω το συγκεκριμένο βίντεο να σα άρεσε και εννοείται μπείτε στη διαδικασία να πατήσετε like, subscribe και τον καμπανάκι για όλε τι ειδοποίησει για να μπορείτε να έχετε όλο αυτό το φρέσκο content το οποίο κάνουμε κάθε φορά να μπορείτε να είστε μπροστά στις εξελίξεις και μπροστά στα πράγματα τα οποία έχουμε σε κάθε περίπτωση οπότε να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είδατε και τα λέμε στο επόμενο, bye bye